Οι προσπάθειες να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου ναυάγησαν σήμερα στις Βρυξέλλες, όταν οι ηγέτες των δύο χωρών συναντήθηκαν στο πλαίσιο της επανέναρξης του διαλόγου. Ήταν το πρώτο τετ-α-τετ μεταξύ του Προέδρου της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς και του Πρωθυπουργού του Κωσόβου Άλμπιν Κούρτι. Ο διαμεσολαβητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μίροσλαβ Λάιτσακ δήλωσε: «Η συνάντηση ήταν δύσκολη και ανέδειξε πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο πλευρών για την εξομάλυνση των σχέσεων της Σερβίας και του Κωσόβου. Κατά συνέπεια, πετύχαμε πολύ μικρή πρόοδο σήμερα». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός του Κωσόβου υπενθύμησε στον πρόεδρο Βούτσιτς ότι η Σερβία διέπραξε γενοκτονία σε βάρος Αλβανών του Κωσόβου τρεις φορές από το 1878. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς κατηγόρησε τον Άλμπιν Κούρτι ότι ζει στο παρελθόν. «Επαναλάμβαναν συνέχεια το ίδιο πράγμα και αυτό ήταν ότι δεν μπορείς να αγκαλιάσεις το μέλλον χωρίς το παρελθόν. Ήταν ένας φαύλος κύκλος. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσουμε σε κάτι μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου». Αν και η συνάντηση ήταν άκαρπη, η Σερβία και το Κόσοβο έχουν εκφράσει και οι δύο την πρόθεσή τους να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς υπάρχει ακόμα ανάγκη να βρεθεί μια λειτουργική λύση σε σχέση με ζητήματα κληρονομιάς και τρέχοντα προβλήματα. Ο Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε ότι το μέλλον και των δύο ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η Σερβία και το Κόσοβο πρέπει επιτέλους να κλείσουν το κεφάλαιο του οδυνηρού παρελθόντος τους μέσω μιας περιεκτικής νομικά δεσμευτικής συμφωνίας για την εξομάλυνση των σχέσεων και προσβλέποντας το ευρωπαϊκό μέλλον των πολιτών τους. Το μέλλον είναι πιο σημαντικό από το παρελθόν. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά». Οι συνομιλίες απέτυχαν για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων είναι εσωτερικά πολιτικά ζητήματα και έλλειψη συντονισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που υποστηρίζουν από κοινού τη διαδικασία.